Ονειρευόμασταν είναι ο τίτλος φίλμου αυτού του τραγουδιού του Κώστα, που ερμηνεύει ο Κώστας Τουρνάς. Και εμείς κάποτε ονειρευόμασταν, σχεδιάζαμε για το πώς ονειρεύεται και σχεδιάζει σήμερα ο Έλληνας, ο νέο Έλληνας. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον επικεφαλής του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, τον Δημήτρη τον Καζάκη, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Προέρχεται και εκείνος και εγώ από το κίνημα των πλατιών, των αγανακτισμένων. Καλημέρα στην Αθήνα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα? Ο κύριος Ολάντ ήλθε, είδε και απήλθε. Δεν ξέρω, σήμερα οι Έλληνες σχεδιάζουν, πέραν από το μπούγιο που έβλεπες χθες, ονειρεύονται, σχεδιάζουν. Χθες στις τράπεζες έβλεπες ένα διαχώρητο για να προκάνουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και άλλες παραφιάδες φόρων. Σήμερα πάλι τσαμπή είδα στις τράπεζες, 7.30 προς 8, και εδώ σε μια κοντινή στο σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό τράπεζα, γινόταν ένα πανδαιμόνιο από πηγαδάκια, από φωνές, άναρθρες φωνές. Άκουγες τη λέξη Τσίπρας, άκουγες τη λέξη, λοιπόν, που ξέρεις, κάτι καλό μπορεί να βγει έστω και από αυτά τα πηγαδάκια, έτσι. Πολιτικά όντα δεν έβλεπες, αλλά μπορεί να είναι και ένα είδος ζύμωσης, ζυμώσεων αυτά, έτσι. Αυτό το άχτι που βγάζουν εκεί στην αναμονή, στις ατέλειωτες αναμονές. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που εμένα αυτό μου θυμίζει ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, σήμερα είναι σαν αποκεφαλισμένος κόκορας. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου όταν ήμουν μικρός, που όταν αποκεφάλισε ένα κόκορα, είναι μια κότα, γιατί ζούσαμε έτσι, είχαμε ένα πάξε, υπήρχε κοτέτσι τότε, στην Καλαμάτα που μεγάλωσαν μέχρι μια ηλικία. Θυμάμαι πως έτρεχε χωρίς κεφάλι. Να πάει πού, ε? Ναι, έτρεχε από εδώ και από εκεί, ήταν χωρίς κεφάλι. Όλοι τα θυμάμαστε αυτά. Λοιπόν, για όσους τουλάχιστον από εμάς είχαμε έστω μια αγροτική εμπειρία, γιατί τα παιδιά της πόλης είναι λίγα και δύσκολο. Όπως συμβαίνει και με τα παιδιά μου, βεβαίως, έτσι. Τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να έχουν ούτε τέτοιες εμπειρίες. Εγώ θυμάμαι, Δημήτρη, τη δικιά μου μάνα, η οποία είχε βρει έναν τρόπο τουλάχιστον γρήγορο να αποκεφαλίζει τις χήνες με κλαδευτήρι βαρύ, που, ναι. Τουλάχιστον ο θάνατος του πουλιού ήταν γρήγορος και ακαριός. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και ο μέσος Έλληνας. Τον έχουν αποκεφαλίσει και τρέχει από εδώ και από εκεί διαμαρτυρωμένος. Ναι. Πού θα βγάλει αυτό, δεν το ξέρω. Ξέρεις τι λέει όταν τους ρωτάς, θα σου πούν τι έχουμε να ψηφίσουμε και πού είναι ο ηγέτης, θα σου πούν, για να τον εμπιστευτούμε. Μόλις μας το παρουσιάσει, το Μέγκα, το Αντένα, από εκεί δεν το περιμένουμε. Και μέχρι στιγμής, το παιδί θαύμα, ακούεις το όνομα Αλέξης Τσίπρας. Και όλα τα υπόλοιπα φυτάνια που έχουμε εκεί πέρα, έτσι, έχουμε μέχρι και δελαπατρίδες μέσα, τις ολίνες, όλα τα πάντα έχουμε. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας μίλησε και στον ΙΠΕΞ, τον Γερμανό ΙΠΕΞ, και τι του είπε? Του είπε ότι αυτά που συμφωνήσαμε, να το πω ακριβώς, με πολλά από αυτά που συμφωνήσαμε δεν συμφωνούμε. Όταν παίζει τέτοιο παιχνίδι ο Τσίπρας, γιατί να μην τον εμπιστεύεται ο ψηφοφόρος του χειμώνα, του Αυγούστου, του φθινοπόρου? Μόλις πέσει λιγάκι, αρχίζει και η θερμοκρασία πέφτει. Πέφτει. Τώρα πως θα πέσει, και ιδιαίτερα εσείς που έχετε υπηρετικό κλίμα, δηλαδή πιάνει κρύο το χειμώνα και ιδιαίτερη ζέση το καλοκαίρι, είναι στον άκρο, να το πούμε έτσι. Εμείς εδώ κάτω, πιο κάτω, ας πούμε, είμαστε πιο εύκολα το κλίμα. Μπορεί να τη βγάλεις και με ένα μπουφανάκι ενίοτε. Τώρα όμως που θα πέσει, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, που τους κόβουν 50% το επίδομα θέρμανσης, που τους πήραν τα λεφτά με τον ΕΝΦΙΑ και τους φόρους, που έχουν αυξηθεί οι τιμές, και λόγω αναπροσαρμογής τιμών που κάνουν, που έκαναν τώρα οι εταιρείες, αλλά και λόγω ΦΠΑ. Κούρεμα συντάξεων, κούρεμα καταθέσεων παίζει. Κούρεμα των συντάξεων, εν τω μεταξύ συζητάμε για την επικουρική, αλλά δεν λέει κανένας ότι κάθε μήνα που
κάποιο που είναι μειωμένο. Δηλαδή, βλέποντας την σύνταξη του πατέρα μου, για παράδειγμα, κάθε μήνα λείπει και ένα κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να είναι 20 ευρώ, μπορεί να είναι 10, δεν έχει σημασία σε κατάσταση που βρισκόμαστε. Και στο επίπεδο του υποσυντάξεων, ακόμη και τα 20 ευρώ μετράνε σημαντικά. Τώρα, βεβαίως μας έχουν πει ότι βεβαίως τελείωσαν οι συντάξεις, όπως διάβασα κάπου στο ίντερνετ, έτσι μια πολύ ωραία αποστροφή. Οι συντάξεις θα είναι από εδώ και μπρος αστικός μύθος. Λοιπόν, ειδικά για τη δική μου γενιά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Είναι σίγουρο, εάν δει κανείς τις αναλογιστικές μελέτες που γίνονται και οι εκτιμήσεις που γίνονται από τη λεγόμενη αρχή που κανονίζει, μάλλον τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δει ότι λόγω της αύξησης του μεσορίου ηλικίας μέχρι το 2020, αν θυμάμαι καλά, θα πρέπει να έχει φτάσει τα 70 χρόνια ο συνταξιούχος για να βγει σύνταξη. Μου θυμίζεις αφρικανικά δεδομένα, όπου εκεί δεν είναι απαραίτητες οι συντάξεις. Τώρα, πώς ζουν οι άνθρωποι, συντάξεις πάντως είναι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Το πώς ζουν. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι μάθαμε ανήμερα τις 28 Οκτωβρίου ότι η Ελλάδα προάχθηκε σε χώρα υποσαχάρια. Επισήμως πλέον, διότι ζητήθηκε η συνδρομή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εγώ από ό,τι γνωρίζω, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει κυριολεκτικά ισοπεδώσει την Αφρική. Την έχει ισοπεδώσει κυριολεκτικά. Διάβαζα πριν ένα χρόνο, δύο, θυμάμαι, πρόθεσε έτσι κοντά το σχέδιο ειδικοποίησης του νερού που προώθησε ο ειδικός βραχίωνας της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός έρχεται, λέει, στην Ελλάδα με στόχο, λέει, να ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα και όλα αυτά. Και το σχέδιο αυτό ιδιωτικοποίησης του νερού, στο Πόρτο Λάγκος, οδήγησε σε εξέγερση τον κόσμο, έναν κόσμο ο οποίος είναι παύτοχος και θύμα ενός διαρκούς φυλετικού πολέμου, το οποίος έχει προάγεται από τις μεγάλες πολυεθνικές προκειμένου να κατακλέβουν τη χώρα, η οποία είναι και πλούσια χώρα. Είναι γνωστά τα διαμάντια, οι ιστορίες. Ναι. Λοιπόν, και σηκώθηκε αυτός ο κόσμος, γιατί είπε το εξής: δεν γίνεται, ρε παιδιά, πεινάμε. Πεθαίνουμε της πείνας. Αν μας πάρετε για το νερό. Ναι. Όπως στη Λατινική Αμερική και αλλού. Πάντως, τώρα που ανέφερες ανάπτυξη, ότι ο Τσίπρας θα έφερνε, ο Κλίντον θα έφερνε ανάπτυξη και ο Ολάντ και ποιοι άλλοι, η ισπανική αλυσίδα Ζάρας φεύγει από την Ελλάδα. Θα φύγουν αυτή τη στιγμή η πολιτική που ακολουθείτε. Είναι πολιτική ξεπουλήματος, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Επίσης, για να γίνει αυτή η ρευστοποίηση της οικονομίας, θα πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ. Καταρχάς, θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι θεσμικές αναστολές. Δείτε εμπόδια που υπάρχουν στο δικαιακό σύστημα οποιασδήποτε χώρας και της Ελλάδας, άσχετα με το πόσο άθλιο είναι. Υπάρχουν θεσμικές προϋποθέσεις που εμποδίζουν κάποιους να ρευστοποιήσουν μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη οικονομία. Αυτά πλέον έχουν καταργηθεί. Και τα ελάχιστα που παραμένουν, ελάχιστα μηδαμινά, στα επόμενα προαπαιτούμενα, τα οποία μάλιστα ετοιμάζονται και σαν νομοσχέδιο για να κατατεθεί ως ο νούπο, λοιπόν, θα καταργηθούν. Όταν λες πολυνομοσχέδια, ετοιμάζονται κι άλλα, είχες καμιά δεκαριά. Αλήθεια, ισχύει αυτό που είχες πει, καμιά δεκαριά. Μέχρι τις 16 του Απρίλη έχουν να κατατεθούν περίπου 10 πολυνομοσχέδια, δεν ξέρω αν είναι πολυνομοσχέδια ή... όπου θα λύσουν όλο το θέμα των προαπαιτουμένων που έχουν βάλει οι Ευρωπαίοι. Και ήδη δώσει η πρώτη ταλέπορη, ακόμα ταλαιπωρείται, παραδάκι δεν βλέπουν. Και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και ανησυχούν επίσης για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για το κούρεμα που το έχεις πει ξανά και ξανά. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να παραλαμβάνω πράγματα. Γιατί σε τέτοια κατάσταση, πρώτον τα λένε όλοι πλέον. Ναι. Δεν
έχει νόημα να κάτσω για να κάνω μια ανάλυση γιατί θα πάω σε κούρεμα. Και ο τελευταίος σήμερα προφήτης το λέει, δεν, είναι κατόπιν εορτής προφήτες. Ναι. Το αυτό που εγώ θέλω να επιμείνω είναι ότι αυτό το πράγμα που δεν έχουμε, καταλάβει ακόμη, ναι, είναι ότι έχουμε χάσει την πατρίδα μας. Και καλά που... Είμαστε παρήσακτοι στον τόπο μας. Είμαστε παρήσακτοι. Ναι, παρήσακτοι στον τόπο μας. Ναι. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα σε αυτή τη χώρα. Και δυνάμει μετανάστες. Και δυνάμει μετανάστες. Η αφρόκρεμα των παιδιών φεύγει. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, θα το ξέρεις φαντάζομαι, του Βακαλόπουλου, ο παλιού ιστορικού, εξαιρετικού ιστορικού, που έχει γράψει για την ελληνική ιστορία, την ελληνική επανάσταση, την ιστορία της ελληνικής επανάστασης. Ο τρίτος ή ο τέταρτος τόμος, αν θυμάμαι εγώ το έργο, δεν θυμάμαι αν είναι τρίτος ή ο τέταρτος, αναφέρεται στον Αιγυπτιακό Σιμούν, στον Ιμπραήμ και την εισβολή του στο Μοριά. Εκεί λοιπόν αναφέρεται πολύ αναλυτικά στα πρώτα κεφαλαία για τη συμφωνία να έρθουν οι φυλάχοι να ξεριζωθεί το γεγενές στοιχείο που προκαλεί εξεγέρσεις, επαναστάσεις, απειλές στο Σουλτανάτο και να φέρουν φυλάχους, δηλαδή ομάδες. Βαλκάνιους, ε? Όχι, από τα βάθη της Αραβίας. Από τα βάθη της Αραβίας. Λοιπόν, από τα βάθη της Αραβίας, ώστε να μην υπάρξει θέμα. Γιατί το κάνανε αυτό, γιατί ξέρανε πολύ καλά, αυτό που ξέρουν και σήμερα, ότι ο ομάδας, αυτός που κινείται από εδώ και από εκεί, δεν ριζώνει πουθενά, άρα δεν μπορεί να υπερασπιστεί τίποτα άλλο πέρα από τα πολύ στοιχειώδη δικαιώματα. Δικαιώματα δεν υπάρχουν, δικαιώματα απλά το δικαίωμα να είναι ομάδας. Ενώ το να ριζώσεις και ναι, το να έχεις ρίζες σε έναν τόπο σου δημιουργεί τίποτα τις προϋποθέσεις και τη συνείδηση, υπεράσπισε αυτού του τόπου. Σε πονάει, ναι, βέβαια. Λοιπόν, και έτσι γίνεται, έτσι αυτό, το ίδιο πράγμα ζούμε και σήμερα. Οργανωμένη εισβολή φελάχων που δεν φταίνει οι άνθρωποι, προς Θεού. Έτσι, μιλάμε για τους μετανάστες που φέρνουν και τους πρόσφυγες. Οργανωμένα όμως τους φέρνουν. Ένα κόσμο ο οποίος είναι πραγματικά δεν έχει που στον ίδιο μοίρα, εάν και με προβληματίζει ιδιαίτερα ο τρόπος που τους φέρνουν. Ο τρόπος. Ο τρόπος, ναι, βεβαίως. Ο επίσημος είναι τρόπος. Πρωτοφανές, ναι, είναι πρωτοφανές αυτό που σημαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Παγκόσμια. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό παρά μόνο με το επίσημο δουλεμπόριο. Το επίσημο κράτος να κάνει επίσημο δουλεμπόριο με καράβια. Ναι. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, εδώ γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτό το πράγμα. Και μάλιστα με αριθμούς τρομακτικούς. 2-3 εκατομμύρια. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι ότι στα επόμενα δύο χρόνια περάσουν 2 εκατομμύρια από τον τόπο σου. Και με δεδομένη την κατάσταση της χώρας και του πληθυσμού, καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο σχέδιο φελάχων. Ναι. Από εκεί και πέρα, δεν πρόκειται να μην πω τι να σε κάνουν εσένα και εμένα και τον άνθρωπο και τον Β. Μάλιστα, τώρα που έκανες αναφορές ιστορικές και επειδή ανέφερες και τη λέξη πατρίδα πιο πριν, μια λέξη που δεν συνηθίζονταν να λέγεται τόσους καιρούς γιατί θα σε θεωρούσαν φασίστα. Πρόσφατα έχουμε τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Μου φαίνεται πως και αυτές οι γιορτές θα καταργηθούν κάποια στιγμή και θα αντικατασταθούν από άλλες παράδειγμα. Βέβαια, θα γιορτάζουμε την έλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Όπως τη μέρα του αθλητισμού, εγκαινιάστηκε κι αυτή. Ναι, βέβαια, Σεπτέμβριο, νομίζω. Ναι, βέβαια. Πριν πάρουν πρόγραμμα τα πιτσιρίκια στα σχολιά, γιατί τα προγράμματα ήθιστε να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο στην αρχή. Υπάρχει ένα μπάχαλο. Λοιπόν, όρισαν την μέρα του αθλητισμού. Ναι, το ενδιαφέρον είναι ότι αν σκεφτεί κανείς. Και σκεφτεί κανείς με βάση την ιστορία σε τι είπε όχι ο Έλληνας τότε. Ναι. Στο φασισμό βεβαίως. Mm-hmm. Τι αντιπροσωπεύει ο φασισμός. Σήμερα αριστεροί και δεξιοί στην πραγματικότητα πλασάρουν μια λογική ότι ο φασισμός δεν ήταν τίποτα άλλο παρά κρατική πολιτική της Ιταλίας και ο ναζισμός της Γερμανίας. Ναι. Τι άλλο είναι. Είναι ψέματα βεβαίως, γιατί θέλουν να κρύψουν ότι ο φασισμός και ο ναζισμός δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ιδεολογίες, φυσικά.
ένα σύστημα αντιλήψεων και πρακτικής που ήθελε τη μεταμόρφωση του κόσμου με όρους απόλυτης βαρβαρότητας, δημιουργίας νέας τάξης πραγμάτων και ενωμένης Ευρώπης. Ναι. Είπαμε όχι στην ενωμένη Ευρώπη τότε. Χωρίς να φοβόμαστε τα τάγκς και την υπεροπλία των δυνάμεων που επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Και σήμερα φοβόμαστε να πούμε ένα όχι σε αυτούς που μας κρατάνε τις χρεωστικές απαιτήσεις. Το ζητούμενο και τότε... Ελέγχουν τα ATM. Ναι. Τέτοια ξεφτύλα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια εθνική γιορτή το οποίο γιορτάζεται το για όπως ακόμη δεν ξέρω. Και όλες τις υπόλοιπες μέρες, οι υπόλοιπες 364 ημέρες το χρόνο, γιορτάζουμε το ναι. Γι' αυτό και δικαιολογημένα είναι η μας, η νεολαία, γιατί είχα και εγώ την κόρη μου στην παρέλαση και όλα αυτά και ήμουν και εγώ στην γιορτή εδώ, στο Δήμο που μένω. Γι' αυτό και η νεολαία, η συντηρητική της πλειοψηφία, ακολουθεί μια υγιή τακτική. Σβήνει ό,τι της λες. Ό,τι της λέει το επίσημο σύστημα εκπαίδευσης και πολιτείας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κάθεται στα σοβαρά ένας νέος άνθρωπος, ένα παιδί, να ακούει αυτά τα περί λάλη, τα περί όχι και αυτά οι μεγάλες παρακαταδίκες του έθνους, της φυλής κτλ. Την ίδια ώρα που όλες τις υπόλοιπες μέρες δάσκαλος, καθηγητής, γονιός, εργοδότης και κυβέρνηση του λένε να σκύβει το κεφάλι, να κοιτάει τη δουλίτσα του και να λέει πάντα ναι στον ισχυρό. Αυτά δεν διδάσκουμε στα παιδιά μας. Αυτά δεν διδάσκουμε. Να λέμε ναι στον ισχυρό. Στον ισχυρό. Πώς προκύπτει αυτό. Κοίτα τη δουλίτσα σου, μη βγάζεις εσύ το φίδι από την τρύπα. Αυτό δεν λέμε. Αυτά μπορεί να προκύπτουν από τον γονιό στο σπίτι, δεν νομίζω. Όχι, από το σχολείο. Το εκπαιδευτικό σύστημα και το εκπαιδευτικό σύστημα. Αντί να φτιάχνει πολίτες οι οποίοι να σηκώνουν κεφάλι. Αντί βλέπω στις κινητοποιήσεις, τον όποιο κινητοποιήσει κάναν τα παιδιά, η ματιώσα νεολαία που λέμε στις παρελάσεις. Πόσοι και ποιοι από τους καθηγητές θα δικά δίπλα τους. Να είναι μέρος του ζητήματος να το προσθέσουν. Συνήθως τα παιδιά κάνουν κάθε χρόνο τις καθιερωμένες καταλήψεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ουσία στις καταλήψεις. Δικαιολογημένα κάνουν ό,τι κάνουν. Είναι αντικαθρέφτισμα αυτής της κοινωνίας. Ρώταγα στις παρελάσεις, ρώταγα τα παιδιά του γυμνασίου, γιατί ήμουν σε περιβάλλον γυμνασίου λόγω της κόρης μου. Λοιπόν, δεν ήξερε κανένα τι είναι αυτό το πράγμα που γιορτάζεις. Και εγώ το θεωρώ υγιές. Γιατί δεν είναι δυνατόν να παίρνει σοβαρά αυτά που του λέει η επίσημη, με εξαίρεση, υπάρχουν εξαιρέσεις έτσι, δεν μιλάμε για... Αλλά η επίσημη πολιτεία, να ακούσει ας πούμε μια κοπέλα ας πούμε, η οποία έκανε την εκπονήτρια στα κείμενα βεβαίως που τους έχουν δώσει και να λέει τις βλακίες της αρκούδας, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Μέχρι φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες της Πίνδου. Δηλαδή όποιος σκοτώθηκε στην Πίνδο, τον τιμήσαμε. Όποιος σκοτώθηκε στο Πόγραδετς, στην Κορίτσα, στο Τεπελένι, στον Αγώνα ή για αυτούς που σκοτώθηκαν στην υποχώρηση. Ή στο Αντάρτικο, στη Γερμανική κατοχή. Καλά, εντάξει τώρα, όταν λέει Πίνδος είναι αυτή η κορυφογραμμή, είναι συμβολική, εντάξει, όλους τους εννοούσε. Απλά σου λέω ότι δεν έχουν η αίσθηση για τι πράγμα μιλάνε. Δεν έχουν αίσθηση. Και βεβαίως έχουμε και όλους τους καλοθελητές. Είδαμε στην Αυγή τον κύριο Νάσο Θοδωρίδη, ο οποίος είχε διωχθεί, αν θυμάσαι, από το ΣΥΡΙΖΑ, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ το 2013, όταν είχαν τοποθέτηση υπέρ της Καρντάκ, τον Ίμια. Να θυμόμαστε αυτά. Τώρα έχει επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μας έγραψε λοιπόν ότι είμαι στην Αυγή, ότι κοιτάξτε να δείτε, μας είχε γράψει πριν μερικά χρόνια, το θυμάμαι ακόμη, μου είχε μείνει ένα ολόκληρο ανήμερα 28 Οκτωβρίου, ο οποίος έγραφε ότι το όχι το είπε μεταξύ ας πρώτον γιατί είναι φασίστας και εξέφραζε βαθύτατα τις ξενοφοβικές απόψεις και αντιλήψεις των Ελλήνων. Είμαστε ξενόφοβοι.
λαό στην Ελλάδα, εδώ του είπαμε όχι. Και χθες προχθές ξανάγραψε ότι γιατί μιλάμε για Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, εφόσον οι Έλληνες στρατιώτες με τους καλούσαν στα όπλα, δραπέτευαν και λιμοτακτούσαν. Και ότι νίκησε ο ελληνικός στρατός, τώρα πώς νίκησε, εφόσον είναι λιποτάκτες οι Έλληνες στρατιώτες, δεν ξέρω. Αυτά είναι στο κυρίου του κυβερνώντος κόμματος, παρακαλώ. Λοιπόν, στην πραγματικότητα είχαμε, για να σε πάω στο κεφάλαιο Κατσιμήτρος, που ο οποίος ήταν επικεφαλής εκεί στα Γιάννενα. Της μεναρχίας προκαλύψεως, μεναρχία Ήπειρου. Ναι, και αληθεύει ότι υπήρχαν, είχε και διαταγές υποχώρησης επίσημες, αλλά είχαμε και μεμονωμένους που λιποτακτούσαν. Και, υπήρχαν, λοιπόν, μισό λεπτό. Φυσικά υπήρχαν. Υπήρχε εντολή ΥΠΙΡ σε αυτούς που μεμονωμένα την κοπανούσαν. Όλοι οι στρατοί στον κόσμο, σε συνθήκες πολέμου, ο λιποτάκτης δικάζεται και εκτελείται. Εγώ δεν ξέρω στρατό που να μην έχει τέτοιο κανονισμό σε συνθήκες πολέμου. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω στρατό. Δεν ξέρω και ιστορική περίσταση. Να το πούμε και διαφορετικά. Και επαναστατικοί στρατοί, αντάτικα κτλ., ήταν πολύ πιο σκληροί στο λιποτάκτη. Είναι λογικό, γιατί το θέμα της πειθαρχίας είναι κορυφαίο. Τώρα, αναφέρεσαι στην πειθαρχία τη στρατιωτική. Εγώ άλλο προσπαθώ. Αυτό, ναι. Άλλο αυτό, και άλλο να μειώσει τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτή την ιστορία, την οποία δεν την περιμένει κανένας. Κανένας. Ας διαβάσει κανείς τις αναφορές προς τον Ρούζβελτ του Μακβί, που ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ τότε στην Ελλάδα, και θα τρελαθεί. Τι λέει. Να δει την περιγραφή. Λέει χαρακτηριστικά ότι κανένας δεν περίμενε η Ελλάδα να. Ο Έλληνας να σηκώσει τέτοια αντίσταση σε αυτό το χρονικό διάστημα. Κανένας δεν το περίμενε. Ίσα-ίσα όλοι περιμέναν ότι θα παραδώσει τα όπλα μόλις επιδείξει τη δύναμή του ο εχθρός. Ειδικά οι Ιταλοί είχαν διαβεβαιώσεις από το καθεστώς 4 Αυγούστου, από τα καμάρια του Μεταξά, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αντίσταση. Όλα τα έγγραφα πλέον που έχουν βγει στη δημοσιότητα δείχνει ότι μετά από ένα τεράστιο μπαράζ εξαγορών του καθεστώτος 4 Αυγούστου, μάλιστα χαρακτηριστικό, αναφέρεται σε έγγραφο η συζήτηση με τον Τσιάνο, ενό διπλωμάτη, όπου όταν το ρωτάει, μα καλά, γιατί είσαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι περίπατος ο πόλεμος στην Ελλάδα, και του κάνει την εξής χειρονομία. Έχει καταγραφεί ως τέτοια, λέει, μου κάνει την χειρονομία όπου ο αντίχειρας έτριβε το δίκτυ. Ναι. Τους είχαν εξαγοράσει όλους. Γι' αυτό άλλωστε, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, από τον αρχιστράτηγο μέχρι όλα τα καμάρια και τα στελέχη της 4 Αυγούστου καθεστώτος, ούτε που πλησίασαν στο μέτωπο, όχι μόνο να δεν βρέθηκαν στο μέτωπο, ούτε που πλησίασαν. Είχαν εξαγοράσει, λες, κομμάτι του καθεστώτος. Ολόκληρο το καθεστώς. Και μάλιστα υπάρχει συζήτηση και αναφορά του ίδιου του Γκράτσι, όπου αναφέρει ότι ο ίδιος ο Μεταξάς είχε αποδεχτεί πλήρως τα αιτήματα της Ιταλίας, αλλά ανατράπηκε αυτό το πράγμα μετά από παρέμβαση του βασιλιά και του Βρετανού πρέσβη. Αυτή είναι η αναφορά του Γκράτσι επίσημα, διπλωματικά αργία Τσιάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λεφτά που είχαν πέσει το λένε και οι αναφορές της Βρετανικής πρεσβείας, της Αμερικανικής πρεσβείας και άλλες, είχαν πέσει. Γι' αυτό κιόλας κανένας δεν πολέμησε από δάτους. Ξέρεις αρχιστράτηγο να μην έχει ακούσει το κανιοβολητό του μετόπου? Ο δικός μας. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Είχαμε αρχιστράτηγο και επιτελείο το οποίο ποτέ δεν άκουσε τις εκρήξεις του μετόπου. Δεν πλησίασε στο μέτωπο. Αναφέρεσαι στον Παπάγο. Παπάγος. Ο Παπάγος παρέμενε στην Αθήνα, δηλαδή όχι στο θέατρο των επιχειρήσεων. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε πάρα πολύ αξιωματικοί της εποχής εκείνης, τα μνημονεύματά τους και όλα αυτά. Είναι ότι την εποχή που υπήρχε πρόβλημα στο μέτωπο, πρώτον το αλβανικό είχε καθυλωθεί. Γιατί είχε καθυλωθεί? Γιατί δεν είχαν τις σφαίρες τα όπλα τους. Τόσο καλά προετοιμασμένος για πόλεμο ήταν η Ελλάδα. Δεν υπήρχαν εφόδια, δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, ήταν διαλυμένες όλες οι γραμμές πίσω στα μετώπιστα και στον εφοδιασμό. Το Γενικό Επιτελείο δεν μπορούσε καν
αναπλήρωση στις γραμμές και να διατάξει επιθετικές ενέργειες. Τίποτα. Είχε εξαντληθεί η ορμή, πώς να το πούμε. Αναφέρθηκε στο δυτικό μέτωπο. Μιλάμε για το αρβανικό. Α, ναι. Γιατί, μετά, ναι. Όταν παρουσιάστηκε η γερμανική απειλή πριν επιτεθεί, δεν βρέθηκε ούτε ένας από τους επιτελάρχες να σηκωθεί να πάει επάνω, να συντονίσει τις ενέργειες και να δει τι μπορεί να κάνει, ξέροντας από την αρχή ότι Τσολάκογλου και οι άλλοι ήδη προγραμμάτισαν τη συνοικολόγηση. Όσον αφορά μιλάμε για προδοσία ολικής. Όσον αφορά το γερμανικό μέτωπο. Όχι, το συνολικό μέτωπο. Το συνολικό μέτωπο. Μαζί με τον Σπυρίδωνα, γιατί αυτό το κάθαρμα, ο οποίος δεν δικάστηκε, ο δοσύλλογος, ο Μητροπολίτης Σπυρίδων, των Ιωαννίνων, οργάνωσε την όλη ιστορία. Μαζί με τους στρατηγούς. Λοιπόν, αυτός μάλιστα έγινε αρχιεπίσκοπος μετά τον Εφίλιο. Ναι. Σπυρίδων Βλάχος, νομίζω. Ναι, Σπυρίδων Βλάχος. Ναι. Ενώ οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν ή στήριξαν την αντίσταση, μείνανε στην αφάνεια, πολλοί από αυτούς κυνηγήθηκαν ή αφορίστηκαν από την Ιερά Σύνοδο. Δηλαδή, το ατσάλι που έριχνε ο Κατσιμίτρος από τις φωλιές εκεί της περιοχής, τις αετοφωλιές, ήταν παρακούοντας η άμυνα αυτή και η αντεπίθεση, ναι, ήταν παρακούοντας το επιτελείο. Η διαταγή ήταν ότι η γραμμή άμυνας ήταν στον Άραχθο. Ναι. Υποχώρησε δηλαδή. Είναι 200 χιλιόμετρα μέσα από τα σύνορα. Άραχθος είναι στο νομό Ιωαννίνων ή πιο κάτω? Είναι πιο κάτω. Πρέβεζα. 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 Εκεί έπρεπε να υποχωρήσει ο στρατός. Παρέδιδε την Πίνδο, ολόκληρη την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Αμαχητή. Αυτό ήταν το σχέδιο άμυνας του Γενικού Επιτελείου. Και βεβαίως επειδή ήταν τόσο ξεφτυλισμένο, έγινε λίγο πριν τον πόλεμο μια παραλλαγή του σχεδίου, όπου έβαζαν λίγο πιο πάνω την γραμμή αμήνης. Και παρόλα αυτά, επειδή ο ίδιος ο Κατσιμίτρος το λέει μέσα στην Ήπειρο Προμαχούσα, στο βιβλίο του λάθος από την μονήματά του, λέει δεν υπήρχε δυνατότητα υποχώρησης, γιατί δεν δεχόταν κανένας μαχητής, κανένας έφεδρος, κανένας διοικητής μονάδος να υποχωρήσει. Mm-hmm. Και αναγκάστηκε ο ίδιος να επανασχεδιάσει, να σχεδιάσει την δράση μεναρχίας. Μάλιστα. Το ίδιο έγινε και με το δαδάκι πάνω στα βουνά και τις κορυφογραμμές του Σπίνδου. Ναι. Το ίδιο έγινε με τους τοπικούς διοικητές. Εξαναγκάστηκαν ο ίδιος ο Τσολάκογλου στη δίκη των δοσυλλογών, λέει ότι αν δεν υπήρχε η φωτιά στα στήθια του Έλληνα στρατιώτη και του έφεδρου αξιωματικού, δεν θα υπήρχε αυτό το έπος της Αλβανίας. Και δεν θα υπήρχε και για έναν λόγο. Τότε η επιστράτευση είχε δοθεί εντολή από το Γενικό Επιτελείο, οι επιστρατεύσεις να γίνονται τοπικά. Δηλαδή η μεραρχία έκανε επιστράτευση από τον τόπο στον οποίο βρισκόταν. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είχε δοθεί να γίνει επιστράτευση όχι πριν από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Και ο ίδιος ο Κατσιμίτρος λέει ήταν τρομακτική ευθύνη και πάρα πολύ δύσκολο. Το ότι όμως έγινε αυτό, καταρθώθηκε να γίνει, οφειλόταν στον ενθουσιασμό και του κόσμου που έτρεχε να συνδράσει. Και εδώ πρέπει να προσθέσω, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, και τις γυναίκες της Πίνδου. Διάβαζα πέρσι, όπου αφήσανε λεβιζανιάρικα παιδιά πίσω και είχαν πολλά παιδιά τότε, 4, 5, 6 παιδιά και παραπάνω, στη γειτόνισσα, στο πουθενά. Λοιπόν, και ζαλικώνονταν τα μουλάρια εκείνες, τα πυρομαχικά, τα κουκουλούνο με κουβέρτες για να μην τα περάσει η βροχή, μάλινες, λοιπόν, σάγματα, πώς τα λένε. Ναι, και αυτό, να σφυρίζουν, λέει, οι σφαίρες πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από το, λοιπόν, και κάλυψαν το κενό, κάλυψαν το κενό αυτές οι γυναίκες του επιτελείου που έλεγες πιο πριν. Βεβαίως, γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ο ελληνικός στρατός ήταν γυμνός από μεταφορικά μέσα. Δεν είχε ούτε επαρκή μουλάρια για να ανέβει. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι για κάθε στρατιώτη που πέθανε στο πεδίο της μάχης είχαμε 3 ακροτηριασμένους από κρυοπαγήματα και από άλλες κακουχίες. Ή δεν το είχαν Ιταλία αυτό? Αυτό δείχνει το πόσο ανέτοιμος ήταν οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας να αντιμετωπίσουν τον εχθρό και πώς το καθεστώς χρησιμοποιούσε το στρατό, γιατί δικτατορία είχαμε,
αυτοκρατορία, το χρησιμοποιούσε μόνο για καταστολή του ελληνικού λαού. Δεν είχε φροντίσει καθόλου τίποτα να είναι έτοιμος. Ο ίδιος ο Παπάγος στο βιβλίο του για τον Ελληνικό πόλεμο αναφέρει συστηματικά τις προμήθειες που υπήρχαν για τον ελληνικό στρατό. Ήταν... κρατούσαν ένα για ένα με δύο μήνες. Όσο ακριβώς κράτησε και η επίθεση των, των μονάδων του ελληνικού στρατού στην Αλβανία. Μετά εξαντλήθηκαν και καθυλώθηκε ο ελληνικός στρατός. Ναι. Δεν υπήρχαν πολεμοφόδια, δεν υπήρχαν κάλτσες, φανέλες, μαρτυρίες εκείνης εποχής όπως και στοιχεία. Αναφέρουν το εξής, ότι πολλοί ελείψη, πολλές μονάδες νεοσυλλέκτων, ελείψη μεταφορικών μέσω, πηγαίνουν με το πόδι επάνω στην Αλβανία. Εξαντλητικές πεζοπορίες, ανοιχτά σε δημοσίες και γρήγορα για να μπορούν να προλάβουν, τους χτυπούσαν τα αεροπλάνα. Χάρανε. Υπήρχε μια αρχία, αν θυμάμαι καλά, τη μεραρχία Σερών, την τζάκισαν στον δρόμο καθώς έτρεχαν οι άνθρωποι να προλάβουν να ανέβουν πάνω στα βουνά, να καλύψουν κενά δηλαδή, και την τζάκισαν τα αεροπλάνα στον δρόμο. Καμία κάλυψη. Αυτός ήταν ο ηρωισμός τους. Ναι. Ότι παρόλα αυτά, παρόλη αυτή την προδοσία, και να έχεις και την ειδική ασφάλεια η οποία πηγαίνει ερχόταν στις μονάδες για να συλλάβει τυχόν βενιζελικούς, οι κομμουνιστές, οι δημοκράτες ή οτιδήποτε, οι οποίοι είχαν τρέξει έστω και με ψευδόνυμο να ανέβουν πάνω να πολεμήσουν. Τώρα, απορίας άξιο είναι, πολλά θα μπορούσες να προσθέσεις αυτό, αλλά ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. Απορίας άξιο είναι πως ο πολέμαρχος Κατσιμίτρος, που δεν τον μάθαμε στα σχολιά βέβαια, απαλού τα μαθαίνουμε, κατόπιν κατέστη υπουργός των Γερμανών, νομίζω. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς γίνεται τώρα, να ματώνεις πάνω στα βουνά και κατόπιν να είσαι... Γιατί μια... δεν ήταν όλη αυτή η στρατηγή, η συνδετική πλειοσοφία. Ήταν παιδιά του καθεστώτος, όχι της πατρίδας. Εξωθήθηκαν στο να παίξουν αυτό το ρόλο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και μέχρι και τα όρια τους ήταν μέχρι εκεί. Όλοι αυτοί δεν ξέραν παρά μόνο από ίδρυκες, από καταστολές, κινήματα στρατιωτικού τύπου. Αυτά ξέρανε. Δεν είχαν την ηθική και το ανάστημα να υπερασπίσουν τον πατέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που στήριξαν την αντίσταση μετά, οι Έλληνες αξιωματικοί, που στήριξαν την αντίσταση μετά, δεν υπήρχε βαθμός άνω του συνταγματάρχη. Τυχαίο. Χαμηλόβαθμοι λες αξιωματικοί. Μέχρι συνταγματάρχης. Μέχρι συνταγματάρχης. Ταξίαρχη και στρατηγή, τίποτα. Μάλιστα. Όχι λοιπόν, με ξέρεις τον Οθονέο, ας πούμε, για παράδειγμα, που ήταν και αυτός αντιστράτηγος, αλλά έγινε αντιστράτηγος μετά. Λοιπόν, και ο Ζέρβας δεν ήταν ποτέ στρατηγός, ταγματάρχης. Ο Οθονέος προέρχονταν από το βενιζελικό στρατόπεδο. Είναι βενιζελικός, ναι. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί, δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι στρατηγοί, οι περιόνιμοι, ήδη την είχαν κάνει, την είχαν κοπανίσει μαζί με τον βασιλιά Κάρον, κάτω και κάνανε την ίντρικα και σχεδιάζανε πώς θα κάνουν αυτό το βασιλιά πίσω. Αυτό τους ένοιαζε. Mm-hmm. Δεν τους σκεχόταν το καρφί, είχαν μείνει εδώ και είχαν κρυφτεί στα σπίτια τους ή προετοιμάζαν πράγματα ασφαλείας. Μάλιστα. Τώρα για τις ελλείψεις που ανέφερες πιο πριν του καθεστώτος, του επιτελείου τέλος πάντων, αυτά κυκλοφορούσαν και στην Χούντα του Παπαδόπουλου παραμονές της απόβασης των Τούρκων. Ότι ανοίγανε κουτιά και βρίσκαν μέσα στουπιά και όχι πολεμοφόδια. Είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Το στρατό το θέλανε. Λογικό είναι μια στρατιωτική κυβέρνηση. Να περάσουν την πατρίδα. Ναι. Προδότες ήταν. Το είπες πιο πριν για καταστολή. Ναι. Κάναμε μια αναφορά την προηγούμενη φορά πριν δύο εβδομάδες για το χαμό του Παύλου Μελά, όπου μια άγνωστη πτυχή είχε πει ότι κατ' εντολή ήταν σε συνεννόηση και η τότε ελληνική κυβέρνηση για την... για τη συμφωνία που είχε κλειστεί με διαμεσολάβηση του Βρετανού πρέσβη με τον Σουλτάνο, ώστε το ελληνικό κομιτάτο και οι ομάδες, που, οι ένοπλες ομάδες που είχε ενσταλεί στη Μακεδονία, να χτυπάνε μόνο τους βούλγαρους κομιτατζίδες, δηλαδή το βουλγάρικο κομιτάτο, δηλαδή, και όχι τους Τούρκους.
Επειδή όμως ο Μελάς δεν υπάρχουσε σε αυτή την εντολή, δεν τήρησε τη συμφωνία. Ναι. Αυτή η ιστορία προδόθηκε από τον υπασπιστή του, από τον υπασπιστή του και Τούρκο, όπως όταν τον εγκλώβησε έξω από τη Σιάτιστα σε ένα... στη Σιάτιστα μάλλον, σε ένα σπίτι, ένα καταφύγιο, να το πούμε έτσι, που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή και τους σκοτώσαν. Ναι. Και σύμφωνοι ήταν και, το είχες πει, και η κυβέρνηση εκείνης της εποχής. Βεβαίως. Ναι. Αυτή έδωσε την εντολή στον υπασπιστή και κάλυψε τον υπασπιστή του Μελά. Και τον κάλυψε αργότερα, μάλιστα. Και τον κάλυψε αργότερα. Ποτέ από δίκη. Μάλιστα. Ίσα ίσα παρασημοφορήθηκε και εξελίχθηκε. Κάνουμε αυτά τα άλματα για να δώσουμε αυτό το στίγμα που είπες, ότι απλοί, τελικά οι νικητές ήταν απλοί Έλληνες. Θέλω να πω τώρα στον Αλέξανδρο Παναγούλη. Ναι. Αληθεύει ότι δεν ήταν αυτοκινητιστικό δυστύχημα, αλλά πρέπει να βάλαν χέρι στη μηχανή του αυτοκίνητου. Έτσι, γιατί είχε να κάνει, λέει, 4-5 μέρες νωρίτερα, είχε να κάτι με το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου. Εκεί δεν ξέρω σε ποιο κόμμα ήταν βουλευτής. Στην Ένωση Κέντρου ήταν ή στο Πασόκ, πού ήταν τότε? Στο Πασόκ. Στο Πασόκ. Άρα και δεν νομίζω ότι ήταν ενταγμένος. Αν έχω διαβάσει σωστά την ιστορία, βεβαίως ήταν προσκύμενο, να το πούμε έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ενταγμένος, αν θυμάμαι καλά την ιστορία. Έχει να κάνει το φωνικό με το φάκελο της Κύπρου αυτό. Αυτό που λέγεται και το ισχυρίζει και το δικαιώτατο του Παντρέου, αλλά και άλλοι, ήταν ότι υπήρχε το θέμα του φάκελου της Κύπρου, είχε δώσει στοιχεία, είχε ανακαλύψει και είχε δώσει, είχαν δώσει στοιχεία στην Ωριά Αναφαλάτση, που ήταν φίλη του Αλέξανδρου Παναγούλη, ο ίδιος Παναγούλης, και επειδή αυτό θα παρουσιαζόταν δημόσια, γι' αυτό δολοφονήθηκε. Λοιπόν, δεν το γνωρίζω. Αυτά μπορεί να είναι και εικασίες τώρα, λες, έτσι, διασταυρωμένα στοιχεία. Αυτά, θυμάμαι, μικρό παιδί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ο ίδιος ο Παντρέου που είχε βγει τώρα σε εφημερίδες με κορυφαία γράμματα και φώναζε για τη δολοφονία. Ακόμη το θυμάμαι, ήμουν ένα παιδί. Ναι. Το θυμάμαι, ας πούμε, από το σέλιδα που είχαν βγει. Ωστόσο, αν ίσχυε αυτό το πράγμα, τότε γιατί σαν κυβέρνηση Αντρέα Παντρέου δεν άνοιξε το φάκελο ούτε της Κύπρου ούτε το Παναγούλη. Ναι. Επίσης υπάρχουν κλειστοί φάκελοι από τα γεγονότα του 1821. Υπάρχουν στα αρχεία. Υπάρχουν στα αρχεία, δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Δυστυχώς, το ελληνικό κράτος κρατάει επτασφράγιστα μυστικά. Και πώς τα κρατάει? Δεν έχει οργανωμένα αρχεία. Υποσβάσιμα. Ναι. Έτσι, για παράδειγμα, μόλις πρόσφατα κυκλοφόρηκε στο διαδίκτυο μία έκθεση της CIA, η οποία δόθηκε με τον νόμο περί διαφάνειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δόθηκε, αποχαρακτηρίστηκε από την ίδια τη CIA και δόθηκε στη δημοσιότητα, τουλάχιστον αυτό μου είπαν οι άνθρωποι που προσπάθησαν να πάρουν αυτή την έκθεση. Η έκθεση αυτή είναι μέρος πολλών ακόμη εκθέσεων και αναφορών στα ελληνικά και στα αγγλικά που έδιναν οι σταθμάρχες της CIA. Για ποια περίοδο? Για την περίοδο τη μεταπολεμική. Η έκθεση αυτή που κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο είναι μια έκθεση ενός πράκτορα ή της Αμερικανικής Πρεσβείας, να το πούμε έτσι, που αφορά την επιβεβαίωση ότι όντως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν πράκτορας του Άιχμαν και του Μέρτεν και που το στατούσε στη δολοφονία Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Τα βγάζει η εφημερίδα Μακελιό αυτά, 2 και 3 μέρες. Ναι, έχει κυκλοφορεί την έκθεση αυτή, την πήρα και εγώ στα χέρια μου. Επίσης, δεν έχουμε το φάκελο για τη δολοφονία του Καποδίστρια. Το Foreign Office βγάζει κατά καιρούς πολλά. Το Foreign Office βγάζει κατά καιρούς πολλά. Όχι, εμένα μου κάνει αλλά εξαιρείται η περίοδος δολοφονίας του Καποδίστρια. Αυτό δεν το έχει βγάλει. Δεν είναι μόνο αυτό. Το Foreign Office αρνείται να δημοσιοποιήσει αρχεία που αφορούν τη μεταπολεμική περίοδο της Ελλάδας. Ναι. Και στη διάρκεια του πολέμου.
και παλιότερες περιόδοι που υπάρχουν. Το ίδιο έχει γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλος ο φάκελος που αφορά τη δράση των αμερικανικών δυνάμεων και αρχών κατά το δόγμα Τρούμαν ακόμη κρατείται εκτός πρόνοσης. Πάντως από τις επιστολές του, τις ανέκδοτες επιστολές του Καποδίστρια προκύπτει ότι Γάλλοι, Άγγλοι και Γάλλοι λογάριαζαν εναντίον του. Όχι μόνο από τις επιστολές του Καποδίστρια, είναι, υπάρχουν ιστορικές μελέτες που έχουν γραφτεί και στο εξωτερικό, κυρίως στο εξωτερικό, ήδη οι Έλληνες ιστορικοί δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα, έχουν πάψει να ασχολούνται. Το τελευταίο που ασχολήθηκε, είπαμε, ο κ. Βακαλόπουλος, έτσι. Οι σύγχρονοι Έλληνες ιστορικοί ασχολούνται με άλλα πράγματα, περί άλλου θυρμάζουν δηλαδή, αλλά υπάρχουν μελέτες και μονογραφίες στο εξωτερικό που έχουν επιβεβαιώσει ότι όντως ήταν μια συνωμοσία των Άγγλων και των Γάλλων. Και ο λόγος βασικά ήταν πρώτον να υπογραφούν τα πρωτόκολλα του Λονδίνου που μετέτρεπαν την Ελλάδα επισήμως σε πρωτοκτοράτο. Είμαστε το πρώτο κράτος στον κόσμο, στον σύγχρονο κόσμο να το πούμε έτσι, όπου μετατραπήκαμε σε πρωτοκτοράτο. Επίσημος. Με τα πρωτόκολλα αυτά. Και το δεύτερο είναι για να φέρουν βασιλιά. Ο Καποδίστρια ήταν ενάντια στη μοναρχία. Στο να επιβληθεί η μοναρχία στην Ελλάδα και μάλιστα από ξένο μονάρχη. Το λάθος του ήταν ότι δεν εμπιστευόταν περισσότερο τον λαό. Δεν ήταν παραστάτης ο ίδιος, δηλαδή, με την έννοια ότι τον λάτρευε τον Έλληνα κολλήγα. Αλλά δεν τον εμπιστευόταν. Και έτσι απομονώθηκε εύκολα και δολοφονήθηκε. Μάλιστα. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, ο χρόνος μας πιέζει. Κάνε ένα παραλληλισμό με τους τότε, με τους σημερινούς και να σε αποδεσμεύσουμε. Αυτούς που κυβερνούν σήμερα. Εκείνοι δώσαν κάποιες μάχες. Οι σημερινοί τι μάχες δώσαν? Κανέναν. Δηλαδή, ακόμη και ο Μεταξάς χωρίς να το θέλει, είναι γνωστή η αποστροφή του Καφαντάρη στην διάρκεια της δίκης ελευθερίας του 45 για το Μεταξά, όπου λέει ότι το όχι το είπε ο μοναδικός Έλληνας που θα μπορούσε να έχει πει ναι. Ακόμη και αυτό και η σημερινή χειρότερη ακόμη και από τον Μεταξά. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, εγώ προσπαθώ να βρω στην ιστορία άλλη περίοδο με τέτοιο ξεπουλημένο πολιτικό σύστημα και πολιτικό προσωπικό, όπως εύστοχα λέγεται πολλές φορές, και δεν βρίσκω. Ακόμη και οι φαναριώτες μπροστά τους ήταν παρασάγκας. Είναι τρομερό, δηλαδή. Ο χειρότερος τυχοδιώχτης στην ιστορία της χώρας, ναι. Ποιο να πάρεις από τυχοδιώχτης άλλο τίποτα? Τον Κολέτη. Το Κολέτη, το Μαυροκορδάτο, ποιος να πάρει από δάφτους. Mm. Λοιπόν, δεν συγκρίνεται με τους σημερινούς, οι πολύ χειρότεροι σημερινοί. Μάλιστα. Ιερό και όσοι δεν έχουν. Ακόμη και ιερό και όσοι προκύπτει από την προσωπική τους ιωτέλεια. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κολέτης, ο Μαυροκορδάτος και τα λοιπά, η προσωπική ιωτέλεια έπαιζε όλο. Ζούμε σε μια απελπιστική εποχή σκοταδισμού. Δες για παράδειγμα, και να κλείσουμε με την εικόνα του Κόκορα που ανέφερε στην αρχή, του αποκεφαλισμένου Κόκορα. Όχι μόνο αυτό. Δες τι διδάσκουν τα πανεπιστήμια στα παιδιά μας. Άστα τα σχολεία. Τα ξέρεις τα σχολεία, εκπαιδευτικός ήσουν. Να σου πω τα πανεπιστήμια, στις κοινωνικές επιστήμες. Ξέρεις ότι διδάσκουν ότι όλα αυτά που αφορούν την καταπίεση, την εκμετάλλευση, την έννοια του έθνους, του λαού, της κυριαρχίας ενός λαού, όλα αυτά τα πράγματα είναι μύθοι. Είναι μυθολογία. Και είναι η ιστορία μύθος. Θα πρέπει να ξαναγραφτεί, να διορθωθεί, έτσι. Βεβαίως. Προς το να αμβλύνουμε αυτή. Ονομάζουν και χαρακτηρίζουν μύθους, έτσι, που βεβαίως καθότι διδάσκουν να κάνουν τα παιδιά μας αγράμματα, αμόρφωτα, την έννοια μύθος αυτή η πανεπιστημιακή, την εξισώνουν με τη φαντασίωση. Ενώ ο μύθος είναι ιστορική κοινωνική κατηγορία. Εκφράζει την κοινωνική συνείδηση, τη συλλογική κοινωνική συνείδηση στον αγώνα του ανθρώπου ενάντια στη φύση και στην κοινωνία μέσα. Αυτό τον αγώνα εκφράζει ο μύθος. Δεν είναι παραμύθι ο μύθος. Λοιπόν, και τι μαθαίνουν στα παιδιά? Μύθος θα πει λόγος. Ακριβώς.
τι μαθαίνουν στα παιδιά. Μαθαίνουν ότι όλα είναι, το να αναφέρει στο εθνός είναι μύθος. Λοιπόν, και εφόσον είναι μύθος, άρα φαντασίωση, άρα παραμύθι, το μόνο που μένει είναι σκληρή, αδίστακτη πραγματικότητα. Που μια πραγματικότητα το δούνε λαβήν. Το μόνο πραγματικό που υπάρχει είναι η εξαγορά. Όλα τα άλλα είναι μύθος. Μάλιστα. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή σου παρέμβαση και σε εύθετο χρόνο να τα ξαναπούμε. Άλλωστε είναι ρευστές οι εξελίξεις. Σίγουρα. Ναι. Αντίο. Καλημέρα μου στην Αθήνα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ επίσης. Αντίο. Sport News 90,1.